Θα μείνουμε όμως στο θέμα του Brexit για να δούμε πώς επηρεάζει την Ελλάδα, τις εξαγωγές, τον τουρισμό, αλλά και όσους Έλληνες ζουν και σπουδάζουν στην Μεγάλη Βρετανία. Το θέμα θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Χάρη Οικονομόπουλο. Να τον καλωσορίσουμε. Κύριε Οικονομόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στη Ζάκυνθο. Να μας πείτε λοιπόν ποιες εκτιμάτε ότι θα είναι οι επιπτώσεις του Brexit για την Ελλάδα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Κοιτάξτε, οι επιπτώσεις μιας αβέβαιης μελλοντικής πολιτικής διαδικασίας είναι αχαρτογράφητες. Είναι απρόβλεπτες. Μπορούν να πάνε έτσι, μπορούν να πάνε και αλλιώς. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό, κυρία Δεμέτη, είναι ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν αυτή τη στιγμή από Ευρωπαίους πολιτικούς και γραφειοκράτες θα αφορούν όχι απλά το μέλλον της Μεγάλης Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των πολιτικών και των γραφειοκρατών που θα κάνουν τις διαπραγματεύσεις, αλλά το μέλλον εκατομμυρίων Ευρωπαίων, Βρετανών, Ελλήνων, Γερμανών, Αυστριακών πολιτών, τουριστών, φοιτητών, επιχειρήσεων και εργαζομένων. Ελπίζω λοιπόν ότι δεν θα πριθανεύσει το συμφέρον των κατατόπους εθνικών εκλογών, αλλά το κοινό μέλλον όλων με ορίζοντα τουλάχιστον το 2050. Μάλιστα. Να έρθουμε όμως λίγο στα δικά μας και εν όψει ότι αύριο προγραμματίζεται μια ημερίδα με τίτλο «Απειλές και ευκαιρίες από το Brexit». Να μας πείτε λίγο, βλέπετε κάποιους ιδιαίτερους κινδύνους για την ελληνική οικονομία, δεδομένου ότι είμαστε ήδη τόσα χρόνια σε κρίση, αυτό θα είναι ένα ακόμα πλήγμα, το Brexit? Κοιτάξτε, είναι μια πρώτη ευκαιρία και ίσως να σας φανεί περίεργο ή αστείο όπως θα το θέσω, αλλά σκεφτείτε ότι είναι ίσως μια από τις ελάχιστες φορές που εμείς οι Έλληνες μπορούμε να συνεισφέρουμε σε μια πολύ σημαντική συζήτηση, σε μια κρίσιμη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, με τη σοφία την οποία έχουμε σωρεύσει 8 χρόνια τουλάχιστον τώρα, όπου για άλλους λόγους έχουμε νιώσει το πετσί μας τι σημαίνει πιθανή έξοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελληνική οικονομία έχει τεράστια διαρθρωτικά ζητήματα, τα οποία όμως μπορούν εύκολα και γρήγορα να διορθωθούν, γιατί απλά κάποια βασικά είναι λάθος. Αυτά τα βασικά τα οποία στη Μεγάλη Βρετανία τουλάχιστον τα έχουν αντιμετωπίσει με σταθερό πολιτικό ορίζοντα, εκλογές κάθε 4 χρόνια, κάθε 5 χρόνια πλέον, και σταθερό φορολογικό σύστημα το οποίο φέρνει πλούτο, επενδύσεις και μυαλά στην Αλβιόν. Η Ελλάδα έχει μια μεγάλη ευκαιρία. Η ευκαιρία αυτή, όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι να παίξει έναν κρίσιμο, ουσιώδη, σημαντικό, επικοδομητικό ρόλο, ώστε να αναδειχθούν οι ευκαιρίες και να μην επικρατήσουν οι απειλές και οι κίνδυνοι. Η ημερίδα την οποία αναφέρατε είναι η πρώτη συνάντηση, η πρώτη δημόσια συνάντηση στην Ελλάδα μετά την επιστολή της Βρετανής Πρωθυπουργού της κυρίας Μέη και μετά τη σημερινή τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αποχώρηση, με την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και θα γίνει στο κτίριο της Eurobank από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι με τη συνεργασία μιας πολύ μεγάλης εταιρείας δημοσίων θεμάτων, της Interrail, η οποία θα συνεισφέρει με τους διευθύνοντες συμβούλους από τη Μεγάλη Βρετανία και τις Βρυξέλλες, οι οποίοι θα αναλύσουν το κλίμα αυτή τη στιγμή τόσο στο Λονδίνο όσο και στις Βρυξέλλες. Θα ακολουθήσει ένα πολιτικό σκέλος με την εισαγωγή της Βρετανής πρέσβεως, της κυρίας Kate Smith, του Υπουργού Ανάπτυξης και Οικονομίας, του κ. Παπαδημητρίου, του αντιπρόεδρου και πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Κωστή του Χατζηδάκη, και εκπροσώπου του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κατρούγκαλου. Και θα συνεχιστεί με μια μακροοικονομική ανάλυση και μια πρόβλεψη για τις επιπτώσεις στην αγορά από τον επικεφαλής οικονομικό αναλυτή της Eurobank, τον Δόκτωρα Μονοκρούσο. Η συνέχεια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Μέτη, γιατί αμέσως μετά μαζέψαμε σε μια συζήτηση στρογγυλής τράπεζας επικεφαλής φορέων που αφορούν τους χώρους και τους τομείς του τουρισμού, της εκπαίδευσης, των εξαγωγών, των επενδύσεων, των μικρομεσαίων και των μεγάλων επιχειρήσεων. Γιατί οι τομείς οι οποίοι θα επηρεαστούν ιδιαίτερα από τις εξελίξεις στην περίοδο των διαπραγματεύσεων και κυρίως μετά από αυτές τις διαπραγματεύσεις είναι οι τομείς εκπαίδευσης. Σας θυμίζω ότι έχουμε 13.000 τουλάχιστον Έλληνες φοιτητές κάθε χρόνο που φοιτούν στη Μεγάλη Βρετανία και περίπου 1.500 καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν σε βρετανικά πανεπιστήμια. Έχουμε γύρω στους 130 με 150.000 Έλληνες οι οποίοι ζουν και εργάζονται στη Μεγάλη Βρετανία. Μόνο την εξαετία 2010 με 2016. Εάν θυμάμαι σωστά, από τα στοιχεία της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο, πήρανε κάρτα εθνικής ασφάλισης 68.000 συμπολίτες μας, 68.000 Έλληνες. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα όσον αφορά τον τουρισμό. Τα στοιχεία του 2016 δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση του τουρισμού από τη Μεγάλη Βρετανία,
3 εκατομμύρια τουρίστες σε σχέση με τα 2 εκατομμύρια 400.000 οι οποίοι ερχόντουσαν τον προηγούμενο χρόνο, 2015. Στη Ζάκυνθο έχετε δει, νομίζω, αυτή την αύξηση. Και βλέπουμε ταυτόχρονα μια μεγάλη πτώση της αγοραστικής δύναμης των Βρετανών. Ναι. Σκεφτείτε πρακτικά ότι βρετανικές οικογένειες, οι οποίες θα μπορούσαν πριν από το δημοψήφισμα με την ισοτιμία λίρα σε ευρώ να έρθουν για 5 μέρες στην Ελλάδα, μπορούν πλέον να έρχονται μόνο για 4. Μάλιστα. Έχασαν το 20% της αγοραστικής τους αξίας. Δεδομένου παράλληλα, θα επηρεαστεί πολύ σημαντικά το ισοζύγιο των εξαγωγών μας. Ναι. Εξάγουμε πολύ σημαντικά προϊόντα, τα οποία με την ακρίβεια του ευρώ πλέον δεν γίνονται ανταγωνιστικά. Αλλά εάν επιβληθούν φόροι και δασμοί τόσο στις εξαγωγές της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή, προς την Μεγάλη Βρετανία, όσο και στις εξαγωγές της Μεγάλης Βρετανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, αυτά θα κρυβούν ιδιαίτερα. Μάλιστα. Και τέλος, πολύ σημαντικό ζήτημα είναι οι άδειες παραμονής. Το καθεστώς παραμονής των Βρετανών πολιτών στην Ελλάδα, έχουμε γύρω στους 40.000 Βρετανούς πολίτες που ζουν και δουλεύουν στην Ελλάδα, και των Ελλήνων που σας ανέφερα νωρίτερα, 5%. Μάλιστα. Σκιαγραφίσατε λοιπόν με κάθε λεπτομέρεια τις πηγές που μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την χώρα μας. Κύριε Οικονομόπουλε, να σας ευχαριστήσω. Καλό σας βράδυ.